Σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται στην συγκέντρωση των αγελαδοτρόφων εδώ για την ώρα με την κυρία Νεοκλέου στη διευθύντρια του Hope for Children. Γεια σα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και τον εθελοντή πεζοπόρο, τον κύριο Αλέξη Σοβοκλέου. Γεια σα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Περπατώντα στου δρόμου τη Νέα Υόρκη, τι ακριβώ θα γίνει αυτή τη φορά, κυρία Νεοκλέου. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία, του ο οποίο αποφάσισε να στηρίξει το έργο του οργανισμού. Uh, Περπατώντα 150 χιλιόμετρα uh, συνολικά σε, μέσα σε μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, προωθώντα uh, μηνύματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, ενθαρρύνοντα τον κόσμο να κάνει δωρεέ για το Hope for Children, έτσι ώστε να, να ενισχύσει uh, τα προγράμματα του οργανισμού. Άρα, uh, η όλη πρωτοβουλία είναι και κάτω από την uh, αιγίδα του Γενικού Πρόξενου. Τη της Νέας Υόρκη, της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος στηρίζει έμπραχτα αυτή την πρωτοβουλία, ο κύριος Φυρίλας. και έχουμε και την συμμετοχή για τη στήριξη και της Κυπριακής Ομογένειας ε, στη Νέα Υόρκη, αλλά Μάλιστα. και άλλων επιχειρηματιών που είναι πρόθυμοι να προωθήσουν και να στηρίξουν το έργο μας. σε συνδυασμό και με το ότι το Hope for Children ιδρύθηκε και στην Αμερική. Πέρσι, άρα, αρχίσαμε να, να ενεργοποιούμαστε και, ε, και στην Αμερική. Πάρα πολύ καλά. Θα έρθω κοντά σα σε ένα λεπτό, κύριε Σοβοκλέου, να περπατήσατε μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Όταν ήμουν φίλητη, ναι. <laughs> Α, ήσασταν εκεί. <και laughs> Προφανώ. Ναι, ναι. ναι φίλητης, αλλά αυτή, ναι. Τη, φορά, αυτή ναι. τη φορά είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια τον οργανισμό Hope for Children και τη διοίκηση, τη διεύθυνση και το προσωπικό για την τιμητική συνεργασία και πρόσκληση να περπατήσω για αυτού. Ε, μετά όλα που με κάλεσαν και που έκαναν μία μικρή ξενάγηση στου χώρου, αντιλήφθηκα το μέγεθο ε, τη σημασία. Του, των υπηρεσιών του οργανισμού και ήθελα και εγώ με τον δικό μου ταπεινό τρόπο να προσφέρω τα μέγιστα. Μαζί λοιπόν αποφασίσαμε, ε, μια και θα αρχίσει και το γραφείο του Hope for στη Νέα Υόρκη, να μεταβώ εκεί για να διεξάγω μια τεράστια πεζοπορία μια εβδομάδα, διάρκεια 150 χιλιόμετρα στα τέσσερα διαμερίσματα από τα πέντε τη Νέα Υόρκη και θα περάσω. Από όλα τα γνωστά και άγνωστα, ίσω για του συμπατριώτε μα, σημεία αναφορά στη Νέα Υόρκη, τα οποία και θα αναδείξω μέσα από βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Μα και ταυτόχρονα δηλαδή θα γίνεται και η προσπάθεια αυτή ενίσχυση ε, θεσ... τη προσπάθεια. Μα περί αυτού ναι, πρόκειται. Ο ναι. εθελοντισμό, κύριε Κυριάκου, ε, η, η ενσυναίσθηση ε, φέρνει μπροστά πάντοτε στο προσκήνιο τι καλύτερε προθέσει των ανθρώπων. Φέρνει τον καλύτερο εαυτό στου ανθρώπου. Ενώνει του ανθρώπου, γιατί δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από το να σμίξουμε όλοι μαζί, να ενώσουμε τι δυνάμει μα, τι φωνέ μα, τι προσπάθειέ μα, αλλά λιγότερο, άλλοι περισσότερο, ο καθένα με τον τρόπο του φυσικά, για να βοηθήσει ένα σημαντικό ιερό σκοπό. Μάλιστα. Και αυτή η προσπάθεια είναι μέσα σε πολλέ άλλε, κυρία Νεοκλέου, σωστά. Ναι, ο, ο Νιόβρης γενικότερα είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό μήνα, αφού τιμούμε σημαντικέ μέρε που αφορούν τα παιδιά. Ε, και την πιο σημαντική, η 20 Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού, αλλά και ε, στι 17 η Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Ο οργανισμός μας δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στην Κύπρο πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε προωθήσει σημαντικές αλλαγές που σήμερα βλέπουμε να εφαρμόζονται στην Κύπρο. Άρα ο στόχος μας είναι να, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δούμε ακόμη περισσότερες θετικές αλλαγές έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε σε κάθε παιδί που απευθύνεται σε εμά για στήριξη και βοήθεια. Οι δράσεις μας είναι πολλές, ακόμα και αυτές που χρηματοδοτούνται είτε από το κράτο είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα εμείς σαν οργανισμός πρέπει να συνεισφέρουμε οικονομικά για να καλύψουμε όλο τα, το σύνολο των εξόδων. Άρα τέτοιου είδους δράσεις για τον οργανισμό είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των προγραμμάτων μας. Πολύ σημαντικό. Και από ό,τι βλέπω εδώ ο κ. Σοβοκλέους περπάτησε 740 χιλιόμετρα σε 29 μέρες εδώ στην Κύπρο και τα νησιά των Κυκλάδων. Ναι, περπάτησα. Ναι. Ε, για πρώτη φορά έγινε ναι. να περπατήσει κάποιο περιμετρικά όλη την Κύπρο. Συμπεριλαμβανομένων των κατεχωμένων εδαφών φυσικά. Σε 29 μέρε, όπω είπατε. Ακολούθω μετά από τη μηδική πρόσκληση από την κυβέρνηση τη Ελλάδο, μετέβηκα εκεί ε, μετά την εποχή του COVID για να βοηθήσω διάφορου οργανισμού και πήρα την πρωτοβουλία να περπατήσω τα 30 νησιά των κυκλάδων σε 30 μέρε. Στο οποίο γεγονό να πω ότι σύμπραξαν οι δημοτικέ αρχέ. Ακολούθησαν πεζοπορίε και πάλι με προσκλήσει σε διάφορε άλλε χώρε όπω την Ιορδανία, τη Σκοτία, το Παρίσι και σκοπεύω να συνεχίσω, αγαπητέ κύριε Κυριάκου, για όσο τα αποδιαβαστάνε, διότι οι σκοποί και οι στόχοι όπω αυτού που περιγράψε και η κυρία Νεοκλέο είναι τόσο μεγάλοι, τόσο σημαντικοί που μια πρωτοβουλία εθελοντισμού πάντοτε είναι μπροστά. Και εγώ πάντοτε είμαι θετικό σε πρόταση γίνει από οπουδήποτε. Καλό περπάτημα, καλό ταξίδι και αυτά τα βήματα να είναι ουσιαστικά για το Hope for Children. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. πάρα πολύ για τους ευχαριστώ. δύο. Να είστε ευχαριστώ. καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.